Για τις μεγάλες επενδύσεις καθοριστικής σημασίας που έρχονται στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης από το Φόρουμ των Δελφών. Μάλιστα, ο κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε στη σημαντική επένδυση της αμερικανικής εταιρείας Ericsson για τη συναρμολόγηση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα στην Καβάλα. Θα δούμε μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες είναι καθοριστικές για την πορεία της χώρας μας. Ένα τέτοιο μικρό παράδειγμα, το οποίο πιστεύω ότι θα φέρει και μεγαλύτερες επενδύσεις, είναι η συναρμολόγηση πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Ένα project το οποίο το έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με την Ericsson από την Αμερική, η οποία μας έχει δώσει επιστολή προθέσεων, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η επένδυσή τους, καθώς κουβεντιάζουμε μερικά θέματα που έχουν σχέση με την λειτουργία της εν λόγω επένδυσης στο παλιό αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα της Καβάλας, όπου η εταιρεία προτίθεται να δημιουργήσει εργοστάσιο συναρμολόγησης ελικοπτέρων, επισκευής ελικοπτέρων, πάντα πυροσβεστικών, όπως επίσης και εκπαίδευσης πιλότων και πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Άρα είναι εκπαιδευτικό, καινοτόμο, βιομηχανικό, συνδυάζει τα πάντα. Τέτοια λοιπόν θα δούμε κι άλλο.